έναν όμιλο που είχε αντιπάλους επίπεδου Champions League. Πέρασε με την αξία του και άφησε έξω την Αθλέτικο Μαδρίτης. Κάνει μακρινά όνειρα ο κύριος Κούπερ τώρα για τη συνέχεια του θεσμού. Πίστευε πως σε κλασσικά δεν μπορούν ποτέ να αντιφύσει ο γκρουπο και σε πότε σε κατηγορία στον γκρουπο de Champions League. Δεν το αφέρα, αλ καμπιόν ακτουάλ de Europa League. Hace sueños muy largos para nuestro viaje en Europa. No hay que perder de vista, uno tiene que ir, esta es una opinión muy personal, tiene que ir despacito, tiene que ir paso a paso, tiene que esperar el rival que toque. Είναι πάρα πολύ προσωπική μου άποψη, αλλά θα πω ότι δεν πρέπει να κοιτάς μακριά, πρέπει να πηγαίνεις βήμα-βήμα, να πηγαίνεις σιγά-σιγά, πρέπει να δούμε λοιπόν τον επόμενο αντίπαλο. Y nadie tiene que perder de vista lo que tiene que jugar, no podemos mirar mucho, muy lejos, porque no, digamos, toda la energía tiene que estar puesta en el próximo partido que nos toque, el rival que nos toque. Επομένως, όσον αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση, δεν πρέπει να χάνουμε το συγκεκριμένο στόχο που είναι να κοιτάξουμε να δούμε ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος. Y repito, el fútbol no te permite creer antes de jugar que uno puede, un rival u otro, puede tener más chances. No. Porque el partido hay que jugarlo. Και επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, το ποδόσφαιρο δεν σου επιτρέπει να προδικάζεις οτιδήποτε εάν δεν παίξεις στο παιχνίδι. Αν ξέρεις ποιος αντίπαλος θα έρθει, πρέπει να κερδίζεις πράγματα μέσω ένα αγωνιστικό χώρο. Y además, cuando se juegan eliminatorias, uno tiene que ir paso a paso. No estar mirando mucho más lejos porque no nos permite digamos perder la atención en lo que estamos haciendo. Uno tiene que medir cada paso que da. Και επομένως σε μια τέτοια φάση όπως είναι η τωρινή με τα knockout παιχνίδια δεν πρέπει να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, πρέπει να κοιτάξεις το αμέσως επόμενο βήμα, δεν σου επιτρέπεται να κοιτάξεις παραπάνω, πρέπει κάθε βήμα να είναι πολύ σταθερό. Y darlo con la seguridad. Digamos, más concentrada posible. Και να κάνεις αυτό το βήμα με πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά και συγκέντρωση. Sí, no es fácil. Por eso yo digo que tenemos unas cuantas horas para asimilar esto. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, δηλαδή χρειαζόμαστε κάποιες ώρες μέχρι να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί. Digamos, festejarlo de la mejor manera. Θα το διασκεδάσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Disfrutarlo de la mejor manera. Πρέπει να το χαρούμε με τον καλύτερο τρόπο. Así ya, a partir de mañana. Yo digo que mañana será también un día todavía un poco complicado, pero por lo menos ya 48 horas antes, porque ya el día sábado ya estar metido en lo que tenemos que hacer. Es decir, cuando uno tiene estas situaciones, en estas competiciones europeas, el desgaste es muy grande. Τα αποθέματα που σου μένουν είναι πάρα πολύ λίγα. Σου δίνει πάρα πολύ ενέργεια. No hablo solamente del aspecto físico, ¿no? Sino que del estrés que uno consume los días previos. Δεν μιλάω μόνο για σωματικά, αλλά και για το στρες που έχει τις προηγούμενες μέρες. Necesita un mínimo de tiempo. Χρειάζεται ένα ελάχιστο χρόνο τουλάχιστον για να. Sí, lo peor que puede hacer como entrenador es decir, bueno, esto ya está, ahora ya a partir de mañana. No, hay que dejar un poquito que por disfrute, que por goce, que momento. Σίγουρα το χειρότερο θα ήταν να πούμε ότι εντάξει αυτό έχει τελειώσει και πάμε παρακάτω. Πρέπει να διεκδικήσουμε στους ποδοσφαιριστές μας, να τους αφήσουμε αυτό που καταφέρανε να το διεκδικήσουν, να το πανηγυρίσουν. Porque también tenemos que ser realistas y pensar que esto no será todos los años. Γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές για να δούμε ότι ό,τι σημαίνει. Αλλά esto es el inicio de. Δεν σημαίνει και κάθε χρόνο. De que nadie pueda competir todos los años en un nivel europeo. Μακάρι να είναι η έναρξη για τη δική μας την ομάδα ώστε κάθε χρόνο να έχει ευρωπαϊκές παρουσίες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αφού καταφέραμε σήμερα δεν είναι καθόλου. Y evidentemente, aquel que todavía no se ha recuperado, no está de lleno, bueno, habrá posibilidades de cambio y tenemos la plantilla como para que pueda realizar esos cambios. Και από εκεί πέρα, αν υπάρχουν ποδοσφαιριστές με τους οποίους δεν έχει γίνει πλήρη αποκατάσταση, έχουμε το ρόστερ για να